Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Είμαστε το 1888 και όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, σήμερα ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του πλάνου της Μεγάλης Ιδέας για τον επεκτατισμό μας και την απελευθέρωση στην Μικρά Ασία. Το σχέδιο έχει ως εξής. Έχουμε κάποια στρατεύματα εδώ πέρα, το στρατό Αθηνών στην Χίο, από όπου θα εισβάλλουμε μέσω της Χίου και της Άμμου στην Σμύρνη, και έχουμε και άλλες δύο στρατιές, το στρατό Θεσσαλίας που το φέρουμε στην Αλεξανδρούπολη και το στρατό Μακεδονίας που τον φέρουμε στο Μπουργκάς. Από εδώ πέρα θα εισβάλλουμε στην Ανατολική Θράκη, θα ζητήσουμε τη βοήθεια των συμμάχων. Αυτή τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει χειρότερο στρατό από εμάς, πιο υποδιέστερο, πιο αδύναμο με λίγα λόγια, και ο μόνος συμμάχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η Πορτογαλία. Εμείς έχουμε περισσότερες συμμαχίες αυτή τη στιγμή, είναι μια πολύ καλή χρονική περίοδος και βρισκόμαστε 2 χρόνια πριν την έναρξη του απικισμού στην Αφρική, όπου θα πρέπει να είμαστε τελείως αποσιωμένοι εκεί πέρα στο κομμάτι του απικισμού. Οπότε πιστεύω πως μέσα σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο από τώρα, θα έχουμε ολοκληρώσει την απελευθέρωση της Ιωνίας. Επίσης με το στρατό Δυτικής Αφρικής θα έρθουμε εδώ πέρα για να κάνουμε την κατάληψη αυτής εδώ πέρα της χώρας, και νομίζω πως θα έχουμε τελειώσει με τις απαιτήσεις μας στην Αφρική. Μπορούμε φυσικά να ζητήσουμε κάποια περιοχή από εδώ πέρα, αλλά μάλλον δεν θα το κάνουμε. Θα δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προς το παρόν, ξεκινάμε την επίθεσή μας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αφού πρώτα φυσικά φτάσουν τα στρατεύματά μας στις συνοριακές γραμμές μεταξύ ημών και των Οθωμανών. Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον πόλεμο και θα κερδίσουμε. Αρχικά ζητάμε την Σμύρνη, 25 πόντους χρειαζόμαστε και θα κάνουμε call ally, μας βοηθάνε όλες οι συμμαχίες. Θα ζητήσουμε από όλους να μας βοηθήσουν, γιατί όχι. Κυρίσουμε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή τη στιγμή οι Οθωμανοί έχουν και αριστερή κυβέρνηση, σοσιαλιστικό κόμμα. Βρίσκεται στην Οθωμανική κυβέρνηση, οπότε ο στρατός τους είναι, δεν τροφοδοτείται τόσο από αυτή την κυβέρνηση. Εμείς έχουμε το κόμμα των Απέων, ένα εθνικιστικό κόμμα, και ξεκινάμε την εισβολή. Εδώ πέρα βλέπουμε τις χώρες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στον πόλεμο. Τους Οθωμανούς τους βοηθάνε οι Πορτογάλοι, σαν συμμαχική χώρα. Πήραμε και την αρχηγία του πολέμου. Η Μεγάλη Βρετανία δεν μας βοηθάει στον πόλεμο. Για κάποιο περίεργο λόγο, αρνήθηκαν να μας βοηθήσουν. Τουλάχιστον έχουμε την αρχηγία του πολέμου και θα κρίνουμε εμείς πότε θα κλειτάξει αυτός ο πόλεμος. Δυστυχώς, οι Βρετανοί δεν μας βοηθάνε διότι είναι συμμαχία με την Πορτογαλία και δεν θέλουν να χαλάσουν μάλλον τη συμμαχία τους. Προφανώς για αυτόν τον λόγο δεν μας βοηθάνε. Έχουμε μπει και στις μεγάλες δυνάμεις, είμαστε μια great power πια. Θεωρητικά είμαστε μια ανταγωνιστική δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Βρετανοί δεν βοηθάνε. Ξεκινήσαμε την εισβολή στην Σμύρνη με τον στρατό Αθηνών. Σε λίγο καιρό θα είναι υποκατοχή του ελληνικού στρατού. Επίσης θα κάνουμε και μια νομαχία στο Αιγαίο. Όχι, κρύφτηκαν στο λιμάνι της Ανδριανούπολης οι Τούρκοι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να περάσουν στρατεύματα ή συμμαχικές δυνάμεις εδώ πέρα. Μας βοηθάνε οι Αυστριακοί. Μας βοηθάνε οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι δεν μας βοηθάνε, όχι. Τέλος πάντων, έχουμε κάποια συμμαχία η οποία θα στείλει στρατεύματα, πιστεύω, κάποια στιγμή. Επίσης, θα στείλουμε και εμείς με αυτά τα στρατεύματα στην περιοχή της Παλαιστίνης. Τον Αιγυπτιακό στρατό. Και με αυτούς θα κηρύξουμε τον πόλεμο εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση στην Μικρά Ασία. Θα προχωρήσουμε λίγο τον χρόνο. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν επιστράτευση για να αντισταθούν στην επίθεσή μας. Δεν θα προχωρήσουμε τόσο γρήγορα, εντάξει, θα προσέχουμε λίγο τις κινήσεις μας, διότι είμαστε
σε επικίνδυνη κατάσταση, δεν ξέρω. Θα δείξει αν μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο ή όχι. Αν δω ότι δυσκολευόμαστε, θα βαδίσουμε και εμείς την επιστράτευση του λαού να βοηθήσει στην κατάληψη των περιοχών της Μύρνης και της Ανατολικής Τράκης. Είμαστε στο συν 3%. Μπορούμε να ζητήσουμε outward goal από τους Οθωμανούς. Δεν θα το κάρουμε όμως, θέλουμε να τελειώσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα αυτόν τον πόλεμο. Στα πλαίσια του 1988 με 1890, μπερδεύτηκα. Ο στρατός Μακεδονίας θα μπει για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη για την απελευθέρωση της πόλης. Φυσικά δεν θα την έχουμε στις απαιτήσεις μας ακόμη. Συνθήκη ειρήνης από την Βόρνου και διαμορφώσουμε τα σύνορα μας εδώ πέρα. Επίσης τώρα οι Βρετανοί έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν πόλεμο, εάν ξεκινήσουμε εδώ πέρα επίθεση. Δεν είμαστε στη συμμαχία τους, δεν τους εμποδίζει κάτι. Και ίσως κοιτάξουμε να κάνουμε κάποια συμμαχία με τη Ρωσία ξανά, από τη στιγμή που φύγαμε από την συμμαχία της Μεγάλης Βρετανίας. Συν 3%. Κάποια στιγμή ελπίζω να φέρουν βοήθεια οι σύμμαχοι. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε το Ρουμανικό στρατό. Ξεκίνησε η επίθεση εδώ πέρα. Προς το παρόν έχουμε καλή αντίσταση, αλλά θα χάσουμε αρκετά στρατεύματα. Ωραία, κερδίσαμε μια μάχη. Στο συν 4% αναγκαστικά θα υποχωρήσουμε. Ώστε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τους χαμένους. Πρόταση συμμαχίας από την Δανία, θα τη δεχτούμε. Φωτιάζει, δεν μπορούμε να κάνουμε συμμαχία με την Ρωσία προς το παρόν. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μην αφήσω να οργανωθεί ο Οθωμανικός στρατός μέσω της επιστράτευσης. Αν και θεωρώ πως δεν θα χάσουμε τον πόλεμο, είμαστε στο 9% αυτή τη στιγμή. Συνθήκη ειρήνης δεν υπογράφουν ακόμα οι Οθωμανοί, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τώρα γίνεται μια μάχη στην Προύσα. Η Σμύρνη χάθηκε ξανά. Δεν πειράζει όμως. Στείλουμε ενισχύσεις στην Προύσα. Βλέπω ότι έχουμε κάποια ζόρια εδώ πέρα. Επίσης ξέχασα και εδώ πέρα τον στρατό της Αιγύπτου. Κερδίσαμε άλλη μια μάχη. Κερδίζοντας τις μάχες βλέπω ότι ανεβαίνει το war score. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη μεγάλη ιδέα και προς το παρόν πάμε αρκετά καλά και χωρίς τη βοήθεια των Βρετανών, η οποία πιστεύω θα ήταν απαραίτητη. Εδώ πέρα αυτοί πήγαιναν έρχονται για κάποιον λόγο, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε έτοιμο και το στράτευμα Αθηνών. Έχουμε 7.000 Τούρκους στα Δαρδανέλια. Θα τους χτυπήσουμε εδώ πέρα. Θα στείλουμε και τα πλοία μας στις ακτές των Οθωμανών για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα λιμάνια τους, να ανέβουμε λίγο στο war score, το οποίο είναι στο 21%. Δεν υπογράφουν συνθήκη ειρήνης ακόμη. Επίσης, ένα καλό που έχουμε καλώντας όλες αυτές τις χώρες στην συμμαχία μας να μας βοηθήσουν εναντίον των Τούρκων. Χαλάνε σχέσεις των Τούρκων μεταξύ αυτών, διότι όταν είσαι σε πόλεμη σύρεξη μια χώρα, οι σχέσεις σου με αυτούς δεν είναι καλή, οπότε στην ουσία διαμορφώνουμε μια άσχημη εικόνα των Τούρκων στην Ευρώπη, των συμμαχικών δυνάμεων των δικών μας. Στο Παλί και Σύρα ακόμα μια μάχη.
με τη βοήθεια του Ρουμανικού στρατού. Νομίζω πως υπογράφουν οι συνδικηρύνες, όχι δεν υπογράφουν. Θα υπογράψουν σε λίγο. Υπογράφουν τώρα. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία φυσικά να ζητήσουμε και άλλες περιοχές. Αλλά δεν θα το κάνουμε διότι έχω σκοπό να απελευθερώσουμε τον Εύξενο Πόντο. Όπου θα πρέπει να ζητήσουμε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, την Κασταμόνου, και αργότερα να επεκταθούμε και στη βόρεια πλευρά. Απελευθερώνοντας Τραπεζούντα, Κερασούντα και Σινόπη. Δημιουργώντας στην ουσία ένα ανεξάρτητο κράτος εδώ πέρα, ή θα απελευθερώσουμε αυτές τις περιοχές, θα δούμε πώς θα γίνει. Νομίζω ότι θα λήξουμε τον πόλεμο, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να παίζουμε εναντίον των Οθωμανών. Υπογράφουν οι συνθήκες ειρήνης, η Ιωνία αποτελεί επαρχία της Ελλάδος από εδώ και στο εξής. Πολύ ωραία. Ο πόλεμος έληξε, είμαστε οι νικητές του πολέμου. Με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Και εδώ πέρα έχουμε την διαμόρφωση των συνόρων. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχουμε το report από τον Υπουργό Εξωτερικών. Military Access της Σερβίας, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επιστρέφουμε τα στρατεύματά μας. Κάτι ακόμα που παρατηρούμε εδώ πέρα είναι η δανέζικη απικία. Η απικία της Δανίας στην Αιθιοπία, η οποία θα μας εμποδίσει αρκετά στον επεκτατισμό μας εδώ. Δεν ξέρω τι military score, τι colonial score έχουν οι Δανείοι. Θεωρώ πως δεν έχουν και πάρα πολύ, διότι εμείς έχουμε πιο ισχυρό ναυτικό. Απλά θα μας εμποδίσουν, θα μας κρατήσουν μερικούς, θα μας δεσμεύσουν μερικούς πόντους του Colonial Power, μέχρι να επεκταθούμε στην υπόλοιπη Αφρική. Οι Πορτογάλοι εξακολουθούν να είναι στην 17η θέση, ελπίζω να μεραβαίνουν εκεί πέρα. Και νομίζω πως μπορούμε να συγκροτήσουμε και στρατό Σμύρνης. Ξάνθη. Να δούμε λίγο πόσες ταξιαρχίες είναι διαθέσιμες στη Σμύρνη. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Και 7 ταξιαρχίες από εδώ. Συνολικά 7 ταξιαρχίες. Θα βγάλουμε για μηχανικούς και είμαστε κομπλέ. Θα τους φέρουμε όλους στη Σμύρνη. Όσους βγουν από εδώ, και θα το ονομάσουμε το στράτευμα στρατός Σμύρνης. Το οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην μελλοντική μας, στις μελλοντικές μας βλέψεις στη Μικρά Ασία. Χαμηλώσουμε το εθνικό απόθεμα, δεν χρειάζεται να είναι τόσο υψηλό στο στρατό. Δεν είμαστε σε εμπόλεμη σύραξη και νομίζω για αρκετό καιρό δεν θα είμαστε σε εμπόλεμη σύραξη. 1889. Φυσικά θα πρέπει αυτή η εξέλιξη να γίνει ώστε να πάρουμε το The Dark Continent, το οποίο με την εφεύρεση αυτού του achievement, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την απεικιοκρατία. Κόλαλαϊ από την Αυστρία, η οποία είναι σε πόλεμο με την Ιταλία. Οι Ιταλοί βρίσκονται στην ένατη θέση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά μας είναι υπέρ των Αυστριακών, αν και συμπαθώ περισσότερο τους Ιταλούς. Αλλά επειδή η Ιταλία είναι στην ένατη θέση και εμείς είμαστε στην 8η, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλαδή να μας πάρουν τη θέση στις μεγάλες δυνάμεις, και δεν θέλω να χάσουμε τη θέση μας στις μεγάλες δυνάμεις.
Αυτή τη στιγμή θα ενισχύσουμε το στρατό των Αυστριακών. Οι Ιταλοί δεν έχουν συμμαχίες, νομίζω, ναι. Και θα βοηθήσουμε τόσο ώστε να καθυστερήσουμε την άνοδο της Ιταλίας, η οποία είναι σίγουρη ότι θα γίνει. Οι Ιταλοί επίσης έχουν μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία. Και δεν ξέρω, ίσως ζητήσω για κάποια περιοχή από τους Ιταλούς εδώ στην Νότια Ιταλία. Ή απλώς θα φέρουμε στρατέματα για να χτυπήσουμε τους Ιταλούς. Θα βοηθήσουμε. Θα μπούμε στον πόλεμο με την Ιταλία αναγκαστικά. Για να είναι σίγουρη η ήττα τους, όχι τίποτα άλλο. Θα δημιουργήσουμε συνθήκες στους Ιταλούς ώστε να αποδεχθούν μια συνθήκη με τους Αυστριακούς για την παραχώρηση της όπερα της περιοχής. Ο Αυστριακός στρατός είναι πιο δυνατός σύμφωνα με τα στατιστικά. Βρίσκεται στην 10η θέση, ενώ ο Ιταλικός είναι στη 12η. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά, εντάξει, απλά θα είναι μια πολύ καλή πολεμική σύραξη. Θα μπορούσαμε φυσικά να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη και να αφήσουμε τους άλλους δυνατρώγονται. Είναι δύο secondary powers οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Να δούμε λίγο το ναυτικό των Ιταλών, είναι 18 πλοία. Μπορούμε να τους βάλουμε και στη σφαίρα επιρροής μας. Απίστευτο, ε. Και επίσης μπορούμε να ζητήσουμε Ιταλία και Ερυθρέα. Νομίζω ότι να τους βάλουμε στη σφαίρα επιρροής μας είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή κίνηση. Αλλά θα πρέπει να πολεμάμε για αρκετό καιρό, να φτάσουμε στο 50%. Και φυσικά είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμα στο 1% του war score, δεν θα κάνουμε τέτοια κίνηση. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να στείλουμε τα πλοία μας στις ακτές τους. Και θα εισβάλλουμε στη Σικελία αρχικά. Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Λάθος κίνηση. Εδώ είναι το πολεμικό ναυτικό των Ιταλών. Πρέπει να κερδίσουμε την αμαχή, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με το στρατό μας εδώ πέρα. Ωραία, κερδίσαμε την αμαχία. Και εισβάλλουμε στη Σικελία αρχικά. Θα φέρουμε δύο στρατείες στην Ιταλία. Αντουσφαίρ. Αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τώρα να το κάνουμε τζάμπα, διότι οι Ιταλοί θα ανεβαίνουν με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά θα το κάνουμε, έλα, δεν πειράζει. Ή τουλάχιστον να δω ποιες περιοχές τους έχουν καλή βιομηχανία. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε περιοχές από την Ιταλία. Νομίζω ότι από εδώ μπορούμε να το δούμε. Μάλιστα. Λάτσιο, Λομπαρδία, Πιεντμόντ. Στη Βόρεια Ιταλία κυρίως. Εδώ πέρα έχουν ισχυρή βιομηχανία οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Θα τους βάλουμε στη σφαίρα επιρροής μας. Το πήρα από βάση.
Επίσης βυθίσαμε το ναυτικό τους. Τέλειωσε, οπότε θα στείλουμε όλα τα πλοία μας στην ακτογραμμή των Ιταλών. Έτσι θα επιτύχουμε να ανεβάσουμε το war score. Και θα φέρουμε και το στρατό Μακεδονία στην Ιταλία να πολεμήσει. Να κάνει κατοχή στην ουσία, δεν πολεμάμε αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχουν στρατεύματα εδώ πέρα να υπερασπιστούν τις περιοχές. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να υποδουλώσουμε τους Ιταλούς, εντάξει, έλεος. Αν και θα ήταν ωραία να είχαμε αυτές εδώ πέρα τις περιοχές στην ελληνική επικράτεια, θα είχαμε στην ουσία μια μεσογειακή αυτοκρατορία εδώ πέρα. Αλλά νομίζω αρκεί να τους βάλουμε σφαίρα επιρροής μας. Επίσης, κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την επιρροή που θα ασκήσουμε στα Βαλκάνια και γενικώς στον παγκόσμιο χάρτη. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη πια. Πρέπει να το κοιτάξουμε γι' αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μια σημασία και σε αυτό το κομμάτι. ~29% πάμε αρκετά καλά. Οι Ιταλοί δεν έχουν ελπίδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός, ο συμμαχικός στρατός μεταξύ ημών και των Αυστριακών. Τελείωσε η εξέλιξη που θέλαμε, να δούμε λίγο τώρα ποιες εξέλιξεις βοηθάνε εδώ πέρα να ξεκινήσουμε με αυτές, αν και δεν πιστεύω να τελειώσουμε με την εξέλιξη που θα βάλουμε πριν το 1990. Military Logistics, δεν τελειώνουμε τίποτα. Θα βελτιώσουμε λίγο τις σχέσεις μας με Γερμανία. Έχουμε διπλωματικούς πόντους. Μην τους κρατάμε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται. Με Γαλλία σίγουρα. Με Ρωσία έχουμε καλές σχέσεις. Και με Ηνωμένο Βασίλειο. Χάλασαν λίγο οι σχέσεις μας μετά την ρήξη της συμμαχίας. Αυτά για την ώρα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Πέρασε η ώρα. Στο επόμενο επεισόδιο θα κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε και την επικειοκρατία και φυσικά πιστεύω θα έχουμε τελειώσει και με τον πόλεμο της Ιταλίας.